Καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα φίλες μου, καλημέρα όλοι, είμαστε στο Melody of Taste με Ταλμπίνα και το κοτέτσι της. Λοιπόν, μη σας πω ότι θα αλλάξω το nickname του καναλιού, αντί για Melody of Taste θα λέω η Αλμπίνα και το κοτέτσι της. Η Παρδάλο, η Λίτσα, η Ευλαμπία και η Μπία. Έχει ψαλέψει, πες. Λοιπόν, σας καλωσορίζω πάλι. Αφού τα χαιρετήσαμε, πάνε στο κοτέτσι και εμείς θα τα πούμε λιγάκι. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ για τα άπειρα σχόλια που μου στείλατε την ημέρα των γενεθλίων του καναλιού. Λοιπόν, αυτό δεν το σκέφτηκα, το κανάλι μου είναι κρυός. Κοίτα να δεις. Καλό είναι γιατί η κρύη είναι, όπως λένε οι πόντοι, είναι, λέει, προκομμένη. Ελπίζω να πάει καλά. Σας ευχαριστώ για τόσο όμορφα σχόλια, για τόσο ουσιαστικά και τόσο. Δεν το περίμενα. Περίμενα και περίμενα και δεν περίμενα. Περίμενα ότι θα μου ευχηθείτε, αλλά δεν περίμενα να έχω τόσο όμορφα σχόλια. Λοιπόν, αυτός είναι ένας λόγος της ύπαρξης και ένας επίσης λόγος να συνεχίσει αυτό το κανάλι για όσο θα συνεχίσει, για όσο του δίνει ο Θεός. Σε μένα και ως επέκταση στο κανάλι. Λοιπόν, τι έχω σήμερα. Σήμερα σας έχω πάει στο τζάμπο. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί ήθελα να δω τι βαφές έχει για τα αυγά. Γιατί συνήθως εγώ παίρνω την Ανατολία. Ανατολία λέγεται η Ανατολή. Τέλος πάντων, Ανατολία College είναι άλλο. Ανατολή, βρε παιδιά. Παίρνω αυτό ή ας πούμε το κάνω. Υπάρχει μία τεχνική που είναι με κλωστές, με κρεμμύδι, το ξέρουμε, με πατσάρι, επίσης γίνονται πάρα πολύ ωραία κόκκινα. Αλλά τώρα τελευταία το κάνω μία τεχνοτροπία έτσι λίγο πιο έτσι, καλλιτεχνική, θα σας το δείξω αυτή, όχι σήμερα, στο επόμενο βίντεο, γιατί έχω παραγγείλει τα λευκά αυγά, πρέπει να είναι άσπρα, δεν πρέπει να είναι κόκκινα, για να βγει πολύ πιο ζωντανό το χρώμα. Λοιπόν, και σήμερα θα στολίσουμε δέντρο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα έχετε στόλισμα δέντρο και θα σας δείξω επίσης το δέντρο που είχα πέρσι. Λοιπόν, και πήγα στο τζάμπο για να δω τις βαφές. Λοιπόν, βρήκα βαφές και έχει αρκετές. Λοιπόν, βέβαια δεν ξέρω την ποιότητα, έτσι. Είναι αρκετά οικονομικά και θα κάνουμε ένα unboxing. Λοιπόν, είχα παραγγείλει κάτι από την παρουσίαση και μου το φέρανε πριν μια ώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν εγώ με τις βαφές αυτές που πήρα. Νομίζω δύο έχω πάρει. Λοιπόν, ναι, είναι μία αυτή και μία αυτή. Θα κοιτάξω μήπως έχω πάρει και τρίτη. Δεν θυμάμαι, μισό. Κι όμως καλά το θυμόμουν. Τρεις συσκευασίες έχω πάρει, τελείως διαφορετικές. Η μία είναι αυτή που είναι σε ταμπλέτες, σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρώματα. Όχι, 6 χρώματα, απλά το κόκκινο έχει 2 ταμπλέτες, προφανώς
για τους ανθρώπους που βάφουν μόνο κόκκινα και τέτοια. Λοιπόν, είναι ταμπλέτες οι οποίες τις διαλύεις σε ζεστό νερό και βάζεις λίγο ξύδι, τα γνωστά. Επίσης είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι σε κάψουλες, προφανώς είναι σε σκόνη, που είναι έτσι, επίσης 6 χρώματα, 1-2, κόκκινο, πορτοκαλί, συγγνώμη, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, μπλε, πράσινο και μοβ. Αυτό το μοβ θέλω να δοκιμάσω ποτέ, δεν έχω βάψει αυγά μοβ, για να δούμε. Λοιπόν, αυτό σε κάψουλες και αυτό είναι, γράφει ότι έχει σίλβερ μέσα, δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει. Για να δούμε. Και αυτό είναι πόσο? Και αυτά είναι 6 χρώματα, όλα είναι, έχουν 6 και τι λέει silver. Έχει μεταλλιζέ, είναι μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω, μισό λεπτό. Έχει αυτό. Λοιπόν, και τι κάνουμε με αυτό? Τώρα θα το διαβάσω εγώ τι ακριβώς κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Ελλάδα. Στα σημεία που θέλετε μπορείτε να επαναλάβετε να εφαρμόσετε λίγο βερνίκια, να ξεκολλήσετε το αλουμινόχαρτο με ελαφριά πίεση. Το αλουμινόχαρτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον υπάρχει μεταλλική γυαλάδα πάνω του. Α, κατάλαβες, είναι βάφεις και μετά το κάνεις, πατικώνεις έτσι και γίνονται λίγο τέτοιο. Α, ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, αυτές τις βαφές λοιπόν πήρα, τρεις συσκευασίες, οι οποίες είχαν λοιπόν, δεν πρέπει να ήταν φθηνά, γιατί θυμάμαι, να, φόρμες, όχι δεν είναι αυτό, κάψουλες, 39 λεπτά, βαφές με 5 χρώματα 1,99 και το άλλο 1,49. Λοιπόν, δεν είναι ακριβά γιατί η Ανατολή είναι πολύ πιο ακριβή. Απλά θέλω να δοκιμάσω, έλεγα να πάω να δω και ίσως μου βγουν σε καλά. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω τώρα θυμήθηκα είναι ότι το χαρτί ψησίματος που είχα πάρει στο τζάμπο δεν είναι, παιδιά, καμία σχέση, κάκης της ποιότητας. Λοιπόν, δεν κάνει τη δουλειά του, καίγεται, τέλος πάντων, δεν μου άρεσε, μη το παίρνετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, τι άλλο έχω πάρει? Έχω πάρει αυτό εδώ, ρολό καθαρισμού για τα έπιπλα, λέει, και το αυτοκίνητο λέει και για όλα, και το σκυλί που έχει, πώς το λέει, πέφτει η τρίχα και τα λοιπά, αλλά εγώ κυρίως θέλω για τον καναπέ και την πολυθρόνα που είναι από βελούδο, να δω, γιατί κάθε φορά βάζω ηλεκτρική σκούπα, αλλά δεν το καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Λοιπόν, και έχει αυτό ρολό καθαρισμού ρούχων 1,79. Έχει αυτό. 1,79 δεν είναι ακριβό. Και έτσι όπως το βλέπω εδώ, νομίζω ότι θα μου κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Λοιπόν, πάει αυτό. Αυτό που ανακάλυψα, μιλάμε... Ίσως με καταλάβανε, έκανα πάρτι εκείνη, λέω, δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω, δεν το πιστεύω. Το είχα ξαναδεί, νομίζω, κάποτε, εδώ και πάρα πολύ καιρό και λέω, αν θα το δω, θα το πάρω οπωσδήποτε. Και αυτό είναι για την ηλικία μας, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, είναι τα γυαλιά, λέει, make-up glasses. Άκου να δεις. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. Ίσως ο βαθμός είναι μικρός, θα το δοκιμάσω και θα το πω. Αλλά αν ο βαθμός μπορώ να το βάλω, η κουμπάρα μου έχει οπτικά, σας τα έχω κάνει νομίζω, έχω γυρίσει, κάνει κάποια πλάνα. Λοιπόν, θα τις πάω και θα μου βάλει ένα γυαλί λίγο μεγαλύτερο, γιατί είχε μόνο ένα νούμερο, συν ένα. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Μπορεί να το ξέρετε, εγώ
Όταν το είδα έκανα πάρτι, λέω δεν το πιστεύω, είναι πάρα πολύ βολικό. Λοιπόν, είναι ένα γυαλί το οποίο κάνεις μακιγιάζ, βλέπεις με αυτό εδώ, με το δεξί, κάνεις μακιγιάζ στο αριστερό μάτι. Εγώ ας πούμε έχω πρόβλημα, γιατί η πρεσβειοποίηση μου έχει φτάσει, πρέπει να έχει φτάσει 3 βαθμούς. Και για να βαφτώ εγώ καλά, δηλαδή να βάλω ό,τι χρειάζομαι, βάζω φακούς επαφής. Έτσι, αλλά πολλές φορές βαριέμαι, δηλαδή για να, να βαφτείς, να βάλεις φακούς, μετά πρέπει να τις βγάλεις. Τέλος πάντων, φασαρία μεγάλη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα βοηθήσει βλέποντας τον καθρέφτη, λοιπόν, να βάφεις το δεξί μάτι, ίσως εδώ δεν βολεύει γιατί έχει... Λοιπόν, τέλος πάντων, βάφεις πάνω μέρος με απασχολεί, γιατί κάτω μέρος εγώ δεν βάφω συνήθως, έτσι. Δηλαδή το να κάνεις ένα eyeliner, να βάλεις λίγη σκιά και τα λοιπά, κοιτάς με αυτό, κάνεις αυτό. Μετά, για να βαφτεί αυτό, κάνεις αυτή τη κίνηση και βάφεις αυτό το μάτι. Δηλαδή... Ποιος το σκέφτηκε, νομίζω η κουμπάρα μου το έχει πει κάποτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πάντως έκανα πάρτι. Σας το λέω και αν δουλεύει θα είμαι πανευτυχήσασα. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα εδώ είχε, ήταν φτηνό. Γυαλιά με γενθετικό φακός και τα λοιπά, 2 ευρώ, 1,99. Ωχ, 1,99. Εάν κάνει δουλειά... Μη σας πω ότι θα πάω να πάρω άλλο ένα σε περίπτωση αν θα σταματήσουν να τα βγάζουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό που είδα και πήρα είναι αυτά τα μπολάκια, τα οποία πολλές φορές τα χρειάζομαι. Είχα πάρει στην παρουσίαση ένα τριπλό. Αυτά εδώ τα μπολάκια που είναι για... Γράφει για ξηρούς καρπούς, αλλά εγώ το θέλω για τα σως, να βάζω, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν έχω τραπέζι, ακόμα και σε 3-4 σημεία να βάλεις π.χ. λέω τώρα τζατζίκι, φαίνεται μικρό, δεν είναι πάρα πολύ μικρό, πρέπει να είναι 200 μιλιγραμμ, μια χαρά. Λοιπόν, να βάλεις, ξέρω εγώ, κέτσαπ, να βάλεις μουστάρδα, να βάλεις διάφορα σως που φτιάχνεις, ας πούμε, και το κρέας. Λοιπόν, είχα μαζεμένο και το σπάσα. Λοιπόν, και πήρα 3 τέτοια. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε λευκό είναι πάντα, ταιριάζει με οποιοδήποτε σερβίτσιο και αν έχετε. Λοιπόν, είναι διακριτικό, δεν είναι υπερπαραγωγή, είναι minimal και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η τιμή του ήταν πάρα πολύ καλή. Μπολάκια. Λοιπόν, ακόμα λιγότερο, 69 λεπτά είχε το ένα και πήρα 3 και πάρα πολύ ωραία και για τα 3 πλήρωσα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Πιστεύω ότι είναι μια καλή αγορά και θα το χρησιμοποιήσω πολύ. Λοιπόν, πάει αυτό. Επίσης πήρα εδώ το σουρωτήρι, το οποίο το σουρωτήρι αυτό, σουρωτήρι τσαγιού με χερούλι. Τώρα κάπως πρέπει να μπαίνει αυτό. Α, okay. Λοιπόν, βάζεις εδώ μέσα τσάι και βάζεις το... Και για το ποτήρι μπορείς, δηλαδή αν έχεις ένα ποτήρι το βάζεις έτσι, ας πούμε, και βάζεις το ζεστό νερό. Λοιπόν, εγώ το ήθελα για... Το βάζεις μέσα, βάζεις τσάι και βάζεις το ζεστό νερό. Αλλά κυρίως αυτό είναι φτιαγμένο. Δεν έψαχνα ακριβώς αυτό, αυτό θα μου κάνει τη δουλειά του. Αλλά ψάχνω άλλο που θα το βρω κάποια στιγμή, το οποίο μπαίνει μέσα στη τσαγιέρα. Λοιπόν, ολόκληρο εκεί, κρατιέται κάπου εδώ, καπακώνεις κανονικά, βάζεις το νερό και περιμένεις, ας πούμε, να γίνει το τσάι. Λοιπόν, αυτό δεν το αγόρασα τώρα, το είχα πολύ καιρό, είναι μια εγγλέζικη εταιρεία, αν σας ενδιαφέρει. Αυτά είναι Kensington. Λοιπόν, παρεπιπτόντως κρατάει το ζεστό νερό για μία ώρα.
Έτσι το είχα εγώ αυτό. Απλά αυτό το πραγματάκι το πήρα για να το χρησιμοποιήσω για το τσάι. Λοιπόν, και πόσο μας είχε αυτό, σουρωτήρι τσαϊού, 3 ευρώ, 2,99. Πάμε παρακάτω. Αυτό που ήθελα να πάρω και έλεγα, το έβλεπα σε πάρα πολλούς bloggers. Λοιπόν, είναι το, η πρέσα λεμονιού. Εγώ με τις πρέσες κάτι έχω, μ' αρέσουν πολύ. Είναι η πρέσα λεμονιού, παρακαλώ, η οποία βάζει λεμόνι και πιέζεις, έτσι λέει, δεν χρειάζεται να, πιέζεις πάρα πολύ, είναι πολύ βολικό κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι τώρα, καταλάβατε τι είναι, να το ανοίξω. Λοιπόν, είναι έτσι, βάζεις εδώ το λεμόνι, το μισό, και πιέζεις και βγαίνει, λέει, ο χυμός. Είναι μεταλλικό, πρέπει να είναι αλουμίνιο γιατί είναι αρκετά ελαφρύ και είχε πόσο η πρέσα λεμονιού, 4 ευρώ, δεν το λες και φτηνό. Τέλος πάντων, αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ, ότι σε όσα μαγαζιά και καλά μαγαζιά έχω δει αυτό, βέβαια είναι πολύ πιο ακριβό, ας πούμε, έχει αλέση, έχει... Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο όλα είναι κίτρινα. Ένα κόκκινο δεν μπορείτε να βγάλετε έτσι για να ταιριάξει. Είναι σαν το τέτοιο, σαν τη Ferrari ας πούμε, που έχει 3 χρώματα βασικά. Πρέπει να βγάζει για την κουζίνα μαύρο, κίτρινο και κόκκινο. Έτσι δεν είναι. Το κίτρινο δεν μου ταιριάζει τώρα, αλλά πήρα για να το δοκιμάσω λοιπόν. Συγγνώμη για το θόρυβο. Λοιπόν, επίσης, τι είναι αυτό. Πήρα αυτά τα paper baking cases. Λοιπόν, φόρμες χάρτινες για το cupcakes. Τέλος πάντων, αυτά. Το πήρα έτσι με κάτι για να φτιάξουμε μαζί. Λοιπόν, εδώ ήθελα να σας πω μια γιαγιά μου. Η γιαγιά η Αρμένισσα. Λοιπόν, έφτιαχνε τα κεκάκια, είχε αυτές τις φόρμες, αυτές είναι χάρτινες, έτσι, μίας χρήσεως. Είχε ειδικά φορμάκια από αλουμίνιο. Αλουμινένια ήτανε ή μεταλλικά, anyway. Λοιπόν, η οποία έφτιαχνε, παιδιά, χωρίς μίξερ, έτσι. Η γιαγιά μου πέθανε το 1979. Το 1979, εγώ... Τελείωνα λύκειο. Λοιπόν, ήμουνα 17 χρονών. Σας μιλάω πριν πόσα χρόνια. Έφτιαχνε χωρίς μίξερ cupcakes, τα οποία έβαζε, αφού τα έψινε, τα έβαζε μετά σε μία κατσαρόλα, είχε μία μεγάλη κατσαρόλα, την καπάκωνα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτά τα cupcake, με ποιο τρόπο το έφτιαχνε. Τι έβαζε μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ τότε σε εκείνη την ηλικία. Τι μυαλά, ας πούμε, να ρωτήσεις τι βάζει και τα λοιπά. Χλαπακώνεις εκεί και λες «Ουα, αλλά να ρωτήσει, μυαλό δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, και αυτά τα cupcakes ήταν φρέσκα. Τι να σας πω, για ένα μήνα. Ένα μήνα. Έβαζε στην κατσαρόλα, έφτιαχνε 2-3 δόσεις, ας πούμε, γιατί ήμασταν και πολλοί. Λοιπόν, και κάθε έβαζε και σταφίδα μέσα και έβγαζε αυτό και έτρωγες. Δηλαδή, σαν να ήταν, πώς είναι τώρα που έχουν συντηρητικά και όταν αλλάζει, δηλαδή φτιάχνουν στο εργοστάσιο και το παίρνεις στο σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι ψήφθηκε τώρα, αλλά βρωμάει αυτό το, πώς το λένε, συντηρητικά που βάζουν μέσα και δεν ξέρεις τι τρως. Καμία σχέση. Έχει την ίδια τρυφερότητα, δεν μπαϊατίζει και ήταν για ένα μήνα ένα πράγμα σαν να έχει ψηθεί τώρα. Πες μου, σε παρακαλώ. Αυτές τις βλακίες έκανα, δηλαδή, πρέπει να έχω αυτό το μυαλό μου. Ξέρεις αυτό που λένε στερνή μου γνώση να είχα πρώτα, αυτό. Λοιπόν, πήρα αυτό, το οποίο είναι πολύ φθηνό.
Για να φτιάξουμε μαζί cupcakes. Θα με δείρετε κάποια στιγμή, θα πει, θα σταματήσει να μας προκαλείς και να μας κολλάζεις. Μακάρι να και εγώ, ας πούμε, για τον εαυτό μου, όχι μόνο για εσάς. Βλακίες κάνω. Τέλος πάντων. Φόρμες χάρτινες, 99 λεπτά. Nothing. Λοιπόν, επίσης πήρα αυτό το οποίο παίρνω κατά διαστήματα, είναι τα κουτάκια που φτιάχνουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές ξέρετε κάπου πας και πώς το λένε, φτιάχνω ή μπισκότα ή κουλουράκια και τα λοιπά, και να το πας σε κάποιον, μου αρέσει να κάνω ένα μπαλάς ωραίο. Και αυτό είναι ένα κουτάκι, βγαίνει ουσιαστικά. Λοιπόν, το οποίο ένα μικρό, έπρεπε να πάρω ένα μεγαλύτερο, αλλά δεν έχει μεγαλύτερο. Συγγνώμη, κάτι δεν κάνω καλά. Τάκ. Και έτσι. Λοιπόν, και βάζεις μέσα μπισκοτάκια. Κλείνεις, κάπως κλείνουν και έχουν χερούλι και το πας ένα δωράκι. Μην κοιτάτε, είναι μικρό, χωράνε αρκετά. Είναι μικρά τα κουλουράκια, καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χρόνια χωράει. Λοιπόν, και πέρα πολλές φορές, ξέρετε, κάπου πάω και υπάρχει ένα Αρμένικο, το έχω στο κανάλι, ένα γκατά λέγεται. Μπισκότο δεν το λες, κουλούρι δεν το λες, τέλος πάντων ένα γλύκισμα. Το οποίο πολλές φορές κάπου πάω για καφέ και τα λοιπά και βάζω σε ένα κουτάκι πάρα πολύ ωραία και παίρνω μαζί μου. Πήρα αυτό και είχε αυτό ένα 29, ένα 29. Και είναι πόσα κομμάτια μέσα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Για 6 φορές να πάω κάπου, ας πούμε, να το πάρω μαζί μου, έχω. Έχει και μεγαλύτερο, είχα πάρει παλιά. Αλλά για κάποιο λόγο έχει το ίδιο ντεσέν, το οποίο εντάξει δεν με τρελαίνει. Αυτό είναι πουά, ας πούμε, είναι πόλκα, το οποίο είναι πιο ωραίο. Πάμε παρακάτω. Έχω πράγματα να σας δείξω. Και όσοι, η Αλβίνα πήγε στη τέτοια. Λοιπόν, αυτό που πήρα εκεί είναι τα σοκολατάκια, το αστί, πραλίνες, γάλακτος, οι οποίες είναι αυτές οι πασχαλίτσες. Λοιπόν, τα βουλάκια τέτοια, σακουλίτσες και και αυτό, ναι, αυτό είναι Όσκαρ. Αυτά είναι αστί και αυτά είναι Όσκαρ. Λοιπόν, τέτοια μικρά αυγουλάκια. Λοιπόν, τι κάνω αυτά, όταν φτιάχνω εγώ το Πάσχα, θα δείτε, ας πούμε, βάζω αυγά, βάζω κουλουράκια και τα λοιπά. Πώς είναι έτσι το μαλλί μου. Έχω κομμωτήριο την Παρασκευή για βαφή και τέτοια, το τράβηξα, τράβηξα, τράβηξα πριν το Πάσχα, γιατί θα γίνεται χαμός, οπότε το τράβηξα 40 μέρες είναι αβαφή η ρίζα μου και θα πάω την Παρασκευή, έχω κλείσει. Λοιπόν, θα με δείτε με βαμμένη ρίζα. Τέλος πάντων, πήρα αυτά εδώ, τα οποία εγώ ανακατεύω έτσι με κουλουράκια και τέτοια και κάνω έτσι ωραίο ντεκόρ και εκτός των άλλων ο γιος μου και ο ένας και ο άλλος. Τώρα ο μεγάλος δεν νομίζω να τρώει, ο μικρός του αρέσει πάρα πολύ αυτά τα σοκολατάκια. Και για καφέ. Εντάξει. Αυτά απαγορεύεται εμένα να μπαίνουν στο σπίτι, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, τιμές είναι πιο οικονομικά από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, και 1,19, αυτό είχε 3,49 και αυτό είχε 3,49. Λοιπόν, φθηνό δεν το λες, αλλά είναι πιο οικονομικά από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πήρα τρία τέτοια για να το φτιάξω μαζί με τα κουλουράκια, να το βάλω έτσι ασώτη να κάνω. Λοιπόν, επίσης, έχω πάρει αυτό εδώ θήκη αποθήκευσης, λέει, το οποίο για είναι μικρά αντικείμενα, USB και τέτοια, κάτι καλώδια που έχω εγώ εκεί μέσα στο τέτοιο, να το βάλω εδώ. Είναι πάρα πολύ βολικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέχ, ξαμανιτάρι μυρίζει.
Λοιπόν, είναι ένα κουτάκι αποθήκευσης για διάφορα για το κομπιούτερ που έχω. Λοιπόν, και είχε 1,29 αυτό. Αυτό που πήρα δεν το έχω ξαναπάρει, αλλά λέω να το κάνω, διότι μεγαλώνοντας, δεν βλέπεις πια τις τριχούλες αυτή μία-μία που βγάζω εδώ στα φρύδια. Και αυτά είναι, λέει, ξεραφάκια φρυδιών. Ξεραφάκια φρυδιών, δεν θέλει, λέει, κόπο, θέλει τρόπο. Αλλά έλα που δεν ξέρω το τρόπο. Α, να το, okay, βρήκαμε. Λοιπόν, είναι ένα κλακ, 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 κάνει για εδώ, κάνει τύπτες. Α, κάτι κάνει. Λοιπόν, είναι δύο μέσα στη συσκευασία. Α, οκ, έτσι το ανοίγει. Λοιπόν, δύο τέτοιοι, πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι, ένα ροζ έτσι απαλό και ένα φυσική απαλό. Και τι μας λέει αυτό, και αυτό δεν ήταν ακριβό. Ξεραφάκια, ω, 99 λεπτά είχαν και τα δύο αυτά. Λοιπόν, πάει μία σακούλα, την αδειάσαμε, πάμε για την επόμενη. Εδώ δεν έχω πάρα πολλά. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ. Αυτές είναι οι βάσεις, χαρτόνι, είναι μία, δύο, τρεις για τις τούρτες που φτιάχνω εγώ. Λοιπόν, είναι για μεγάλη διάμετρο, για μεσαία και για τη μικρή τούρτα. Λοιπόν, για διάφορες φόρμες, τα οποία εγώ παίρνω πάρα πολύ συχνά. Τώρα τελευταία δεν φτιάχνω τούρτες, δηλαδή πριν ανοίξω το κανάλι σχεδόν κάθε εβδομάδα έφτιαχνα και από μία τούρτα. Όχι για μένα, όλο κάπου, ξέρω. Λοιπόν, και αυτό είχε, πάντως εγώ πρέπει πάντα να έχω αυτό στο σπίτι και μου έχει τελειώσει και ευτυχώς που θυμήθηκα να το πάρω. Χάρτινες, εντάξει, καλά το θυμόμουν, 1,99 έχει 2 ευρώ. Λοιπόν, αυτό κλασικά παίρνω εκεί τα σκεύη που είναι από αλουμίνιο, γιατί όλο κάπου στέλνω στα παιδιά και τέτοια, για να μην φέρνω πίσω το τάπερ. Είχανε, πόσο είναι, αλουμίνιο, δεν ήταν ακριβά, 2 ευρώ είχε, το θυμάμαι καλά, 1,99 νομίζω, ναι. Λοιπόν, επίσης αυτό πάντα άμα πάω εκεί το παίρνω, γιατί είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή, 2,99. Είχε, λοιπόν, και στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ πιο μαρουμάντιλο, είναι 2,99 από 5 έγραφε. Τέλος πάντων, αυτό το παίρνω γιατί εμένα φεύγουν αυτά βολίδα. Λοιπόν, αυτό σας άφησα για το τέλος. Πήρα μπαντόφλε. Και αυτές τις μπαντόφλες τις έχω δει και την περασμένη φορά που πήγα και κρατήθηκα να μην τις πάρω. Λέω να μην τις πάρω. Έχεις γούνιν, έχεις μαύρη γούνιν, έχεις γκρι γούνιν, τι θέλεις. Αλλά είναι ωραίο. Και λέω πάρε ρε παιδί μου, πάρε να το έχεις 7 ευρώ. Εκεί το πήρα. Κοιτάξτε. Δεν είναι όμορφα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Αυτό το χρώμα κάτι μου κάνει. Βέβαια είναι το χρώμα των ματιών μου. Τα μάτια μου είναι έτσι. Δεν φαίνεται. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι πράσινα. Ούτε φυστική. Είναι κάτι πράσινο γκρι και τέτοιο. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και τώρα καλοκαίρι μπορείς να τις φορέσεις. Βέβαια θα καίγεται το πόδι, αλλά τώρα για αυτή την εποχή είναι μια χαρά. 7 ευρώ. Ορίστε. Πήρα και δώρο. Θα μου πεις τα άλλα σε ποιον πήρε, στο φούφουτο, στο γείτονα, στον αυτό σου το πήρε. Λοιπόν, αυτά είναι με τα τζάμπο. Μια χαρά. Και πλήρωσα επειδή αυτές ήταν ακριβές, δηλαδή οι παντούφλες είχαν 7 ευρώ. Το σύνολο ήταν 44,35 λεπτά. Ναι, ήταν λίγο. Λοιπόν, αυτό που θα ανοίξουμε τώρα είναι αυτό εδώ που ήρθε σήμερα το πρωί. Λοιπόν, έλα να μην παίζουμε τώρα κούκλες. Λοιπόν, αυτό το πήρα εγώ. Γιατί το χρειάζομαι για παρουσίαση, για να, όταν σας κάνω γλυκά. Λοιπόν, και
είπα να το πάρω γιατί είναι ωραίο και γιατί θα έχετε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα όταν θα σας φτιάχνω γλυκά. Λοιπόν, είναι ένα σετ του Λεωνάρδο, έτσι. Λοιπόν, και είναι limited edition, δηλαδή δεν ξαναβγαίνει, βγήκε τώρα. Όταν βλέπετε limited edition, να παίρνετε αν το χρειάζεστε, αν δεν το χρειάζεστε να μην το παίρνετε. Λοιπόν, το οποίο είναι 1, 2, 3, 4. Θα σας τα ανοίξω μισό λεπτό, να βγάλω και το... Α, τι ωραίο! Μπράβο, Αλμπίνα, έχεις μύτη. Λοιπόν, είναι ένα μπολ τέτοιου τύπου, εξάγωνο είναι, οκτάγωνο. Λοιπόν, είναι ένα μπολ τέτοιο, είναι περίπου, νομίζω ένα, κοντά δύο λίτρα είναι το τέτοιο περιεχόμενο, και τέσσερα μπολάκια που είναι από 300 γραμμάρια το κάθε ένα. Βλέπετε, οπότε θα σας βάζω και σε αυτό διάφορα υλικά και θα τα φτιάχνουμε ωραία. Λοιπόν, και είναι, και είπαμε είναι 4 κομμάτια, τα έχω ανοίξει, τα βάζω εδώ και λοιπόν, αυτό εδώ. Και γιατί θέλω να σας πω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καταρχήν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως σαλατιέρα. Επίσης, εγώ το πήρα κυρίως, εντάξει, για να κάνω παρουσίαση όταν φτιάχνω γλυκά ή όταν σας κάνω μία μαγειρική, ας πούμε. Αλλά θα το χρησιμοποιήσω πολύ και για το προφιτερόλ, για το γλυκό. Αν θα πάτε πιο κάτω στα βίντεο τα δικά μου, στα πρώτα, υπάρχει μια συνταγή προφιτερόλ κτλ. Που εγώ σερβίρω επίσης σε μία φοντετιέρα του Λεωνάρδο, αλλά δεν είναι ευρύχωρη. Δηλαδή, αυτό που είναι στη συνταγή με τα προφιτερόλ, ότι βγαίνει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Μπορεί να είναι ακριβό, ας πούμε, ένα τέτοιο μπολ, αν θα πάτε στο ζαχαροπλαστείο και θα πάρετε προφιτερόλ, θα πληρώσετε και 30 ευρώ ίσως και απορροφή. Στον Αντριάν θα πάτε, θα σας πάρουν και το σκάλπ, ας πούμε. Όποιος τρώει στην Αθήνα το τέτοιο, το προφιτερόλ, ποιος είναι ο Αντριάς, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και σε αυτό, στο βίντεο αυτό που εγώ φτιάχνω προφιτερόλ και τα λοιπά, το σερβίρω σε εκείνο το δοχείο, πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Ενώ, ας πούμε, αυτό θα χωρέσει, αν όχι όλη την ποσότητα, δηλαδή, του προφιτερόλ που φτιάχνετε, ας πούμε, η συνταγή αυτή που έχω εγώ, αλλά τουλάχιστον δεν θα χρειαστείς δύο μεγάλα. Θα χρειαστείς αυτό και ίσως ένα και ατομικά μπορείς να τα φτιάξεις, τα σουάκια και τέτοια, είναι τέλεια. Λοιπόν, και πόσο είχε αυτό? Αυτό είχε, παρακαλώ, 24 ευρώ 90 λεπτά. Έτσι, θεωρώ ότι για ένα τέτοιο ωραία ποιότητα, το 24 ευρώ, 25 ευρώ δεν είναι καθόλου πολλά. Λοιπόν, τώρα, δεν έχω άλλο τι να πω. Πιστεύω ότι η δημιουργική πληρότητα είναι αυτό που νιώθω εγώ κάθε φορά που φτιάχνω τα φαγητά που σας παρουσιάζω, τα γλυκά που σας παρουσιάζω, οτιδήποτε. Ελπίζω ότι αυτά τα ψώνια που έκανα σήμερα στο Jumbo και τα λοιπά, έχει κάποιες προτάσεις ή κάποιες ιδέες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να λύσετε κι εσείς κάποιες απορίες σας, όπως λύνω εγώ με κάποιους άλλους blogger στο εξωτερικό που βλέπω και μου δίνουν ιδέες και τα λοιπά και τις φέρνω σε εσάς. Λοιπόν, και σε μένα βέβαια πρακτικά, και μάλιστα εχθές μπήκα στο ρώσικο σούπερ μάρκετ και η κυρία που το έχει με παρακολουθεί και αυτή,
Λοιπόν, και μου είπε να είστε καλά, γιατί αυτό που κάνατε με, με τα επεκτενόμενα ράφια και τα λοιπά και με την οργάνωση στα ποτήρια, μου λύσατε τα χέρια, έτρεξα, πήρα και τώρα λέει κάθε φορά που ανοίγω το ντουλάπι, λέω να είναι καλά η κυρία Αλμπίνα, λέει λοιπόν που μας είπε αυτό, αλλά και εγώ από κάπου το είδα, έτσι δεν είναι, λοιπόν αυτό είναι αλληλοεπίδραση, αλληλοεπίδραση. Και ελπίζω ότι σας έδωσα κάποιες ιδέες, ελπίζω ότι σας κράτησα καλή παρέα. Εσείς που δεν έχετε γραφτεί, κάντε μια εγγραφούλα, μπλιαχ, κάντε μια εγγραφή. Λοιπόν, αυτά τα υποκοριστικά δεν μου αρέσουν καθόλου, όπου ακούω εγώ να μου λένε Αλμπινούλα. Φοβάμαι λίγο αυτό, ξέρετε, η πολλή οικειότητα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εσείς που δεν έχετε εγγραφή, κάντε μία εγγραφή. Αν θέλετε, πατήστε το καμπανάκι για να μην χανόμαστε, γράψτε μου ένα σχόλιο και αν θέλετε, προωθήστε αυτό το κανάλι μου στους φίλους και φίλες σας. Εγώ σας φιλώ και θα σας έχω δέντρο πασχαλινό και κάποιες ιδέες που έχω. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Γεια σας. Σας δείχνω το περσινό μου δέντρο, αυτό είναι το περσινό, και ας ξεκινήσουμε να σας δείξω πώς έφτιαξα τα κλαδιά. Είχα ένα μπέτζαμιν, είχα κόψει 2-3 κλαδιά, έχω βγάλει τα φυλλαράκια, έχω πάρει το σπρέι λευκό χρώμα και έχω βάψει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αφού είναι έτοιμα όλα τα κλαδιά, αυτά τα χόρτα έχω πάρει από το τζάμπο, σας το έχω δείξει, και θα το γεμίσω αυτό το βάζο που έχω, κασπό είναι βασικά, είναι γυάλινο χοντρό για να μην έχει χρώμα, δηλαδή να φαίνεται πολύ καλά το περιεχόμενο και να μην αλλοιώνεται το χρώμα του κόκκινου. Αφού το έχω γεμίσει με αυτό το περιεχόμενο κόκκινο, εσείς μπορείτε να βάλετε όποιο χρώμα θέλετε. Εγώ σας δείχνω αυτό που έφτιαξα εγώ. Αρχίζω και στερεώνω, βάζω μάλλον τα κλαδιά μέσα και θα τα στερεώσω με ένα σιλοτέιπ. Θα δείτε με ποιο τρόπο. Και όλο δοκιμάζω εγώ για να το κεντράρω, λοιπόν, να το κάνω λιγάκι πιο έτσι φουντωτό, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και θα το στερεώσω, όπως σας είπα, με ένα σιλοτέιπ. Από πάνω βάζω κι άλλο χόρτο για να κρύψω και το σιλοτέιπ βασικά, αλλά και να είναι πιο όμορφο.
αφού τα έχω βάλει τα κλαδιά, ήρθε η ώρα να κρεμάσω τα βουλάκια αυτά που είχα πάρει στο τζάμπο. Λοιπόν, εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται πάρα πολύ κουβέντα, θα το δείτε το αποτέλεσμα προς το τέλος. Ελπίζω να σας αρέσει, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έχει ζωντανέψει πάρα πολύ η κουζίνα, δένει το κόκκινο με όλα τα αντικείμενα κόκκινα που έχω μέσα στο χώρο, οπότε νομίζω ότι κάναμε μια καλή δουλειά, οικονομική και αρκετά δημιουργική. Ράνερ δεν το λες, γιατί δεν μου έφτασε το νήμα. Τέλος πάντων, είναι αυτό που έφτιαξα σε αυτές τις διαστάσεις, δεν με χαλάει καθόλου. Λοιπόν, έβαλα και τα ωραίο μου δέντρο και τις κοτούλες, την Ευλαμπία και την Πία. Λοιπόν, αυτή είναι η ομορφιά, πιστεύω ότι είναι μία πάρα πολύ καλή δουλειά και του χρόνου. Στο σαλόνι έχω αυτά τα κλαδιά, τα οποία εγώ τα στολίζω, το έχω και το χειμώνα, έχω και το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά τα αυγά είναι τα περσινά μου, προπέρσινα, λοιπόν δεν τα έχω αγοράσει, τα είχα φτιάξει μόνη μου. Λοιπόν, και επειδή τα κλαδιά έχουν αυτό το χρυσαφί ασημένιο χρώμα, ταιριάζουν απόλυτα με τα αυγά και το χρώμα.